με τον καθηγητή δασολογίας του φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θεόδωρο Ζάγκα, που έχουμε ήδη κοντά μας στον αέρα του μαγκαζίνου των Παραπολιτικών. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Δύο μικρές διορθώσεις. Θεοχάρης Ζάγκας Θεοχάρης και ο μόνιμος καθηγητής πλέον. Ομόνιμος. Ωραία, κύριε Θεοχάρη Ζάγκα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ομόνιμος καθηγητής, λοιπόν. Ομότιμος. Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα. Ομότιμος καθηγητής. Πάμε να δούμε λίγο μαζί αυτό το καμπανάκι κινδύνου που οι επιστήμονες και εσείς που καταγράφετε και παρακολουθείτε σχετικά με τις αλλαγές του κλίματος και όλα αυτά που φέρνουν αυτές οι αλλαγές στο περιβάλλον και με τις φωτιές. Και τώρα θα αντιμετωπίσουμε, ειδικά το χειμώνα, τον παράγοντα πλημμύρες. Πρέπει να γίνει ένας αγώνας δρόμου από εδώ και στο εξής που αφορά την λεγόμενη μεταπυρική διαχείριση. Δηλαδή πάθαμε μια μεγάλη οικολογική ζημιά, αλλά αυτό το οποίο πρόκειται να ακολουθήσει είναι ακόμα χειρότερο. Ναι. Γιατί στα οικολογικά ζητήματα διακρίνουμε τις ζημιές, αν θέλετε, ή τις διαταραχές στα οικοσυστήματα σε αντιστρέψιμες και μη αντιστρέψιμες. Η επαναφορά του δάσους είναι αντιστρέψιμη, αν θέλετε, διαταραχή οικολογική. Ναι. Ενώ η διάβρωση των εδαφών, που είναι μια πολύ αργή διαδικασία που για κάθε εκατοστό χρειαζόμαστε εκατοντάδες χρόνια για να παραχθεί το ένα εκατοστό εδάφους, αυτή είναι μη αντιστρεπτή. Και ο αγώνας μας θα πρέπει να είναι αφενός στην προστασία των εδαφών και αφετέρου στην αντιπλημμυρική προστασία. Κύριε καθηγητά, όλο αυτό που το περιγράφετε πολύ σωστά, πόσα χρόνια το λέτε εσείς ως παρατήρηση και πόσα χρόνια δεν εφαρμόζεται? Θέλω να πω ότι διαχρονικά έχουμε φωτιές και πυρκαγιές τα καλοκαίρια στην Ελλάδα και διαχρονικά, επειδή ακριβώς έχουμε κατακαμμένα δασικές εκτάσεις πολλές, έχουμε τις πλημμύρες που έρχονται για να δημιουργήσουν άλλες καταστροφές. Πόσα χρόνια όμως το ζούμε αυτό στη χώρα μας? Αναποτελεσματικά, θέλω να πω, χωρίς να υπάρχει τελικά. Σε μένα ταιριάζει το «ήμουν νιός και γέρασα». Σωστά. Γιατί από το 1989 προπαγανδίζω την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών για να μην βιώνουμε καταστάσεις σαν αυτή που βιώσαμε, τραγικότατες, όχι απλά τραγικές, τραγικότατες, και ταιριάζει στην περίπτωσή μας αυτό που συνήθως λένε οι πολιτικοί, καμένη γη. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι καμένη γη, κυριολεκτικά. Τώρα, χρειάζονται υπεράνθρωπες προσπάθειες και για τα αντιδιαβρωτικά έργα και για τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και από τη ζημιά ό,τι μπορούμε να σώσουμε, που είναι η διαχείριση, αν θέλετε, και η αξιοποίηση του καμένου ξύλου των δασών, που θα μπορούσαν να καλύψουν ενδεχομένως και όλα τα έξοδα αυτά από κατάσταση από εδώ και πέρα. Αλλά αυτό χρειάζεται μια πολύ καλή οργάνωση, η οποία δυστυχώς λείπει στη χώρα μας, και έναν συντονισμό σε πολλά πολλά επίπεδα. Άρα, όλες αυτές μέχρι τώρα οι πολιτικές που εσείς βλέπετε ότι εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφικών κρίσεων δεν έχουν αποτέλεσμα, δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, δεν έχουν προλάβει, δεν έχουν προστατεύσει είτε από πυρκαγιές είτε από πλημμύρες τη χώρα. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αντί να βελτιωθούμε από χρονιά σε χρονιά, όπως θα διαπιστώσετε τα τελευταία χρόνια, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και νομίζω γίνεται αυτό γιατί δεν έχουμε αναλύσει το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα για εσάς? Δεν θα βρούμε ποτέ τη σωστή λύση. Άκουσα εξαγγελίες για ένα αέρια μέσα. Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, κατά την άποψή μου. Γιατί, κύριε καθηγητά? Θα πρέπει να επενδύσουμε στα επίγεια μέσα, θα πρέπει να επενδύσουμε στη σωστή επιτήρηση του χώρου και με τα παραδοσιακά μέσα και με τα μοντέρνα, τις νέες τεχνολογίες, τις οποίες δεν τις ξέρουμε πάρα πολύ καλά και πολλές φορές μας δίνουν λάθος πληροφορίες, και γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι κατά των νέων τεχνολογιών, είμαι υπέρμαχος. Αλλά μέχρι ότου μας σώσουν οι νέες τεχνολογίες, θα πρέπει να δουλέψουμε τους τρόπους που παραδοσιακά ξέρουμε ότι αποδίδουν, που εφαρμόζονται στην Κύπρο εδώ και δεκαετίες και τα αποτελέσματά τους είναι ζηλευτά.
Επειδή είχε γίνει σήμερα και ολοκληρώθηκε νωρίτερα μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξιμού και αποφασίστηκε ένα νέο διαχειριστικό μοντέλο για την προστασία καταρχάς των δασών και αξιοποίηση βέβαια των καμένων δασών, γιατί και αυτό είναι μετά μια διαχείριση που πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν ακούσατε, ενημερωθήκατε για κάποια πρώτα μέτρα που θα πάρθουν. Κράτησα αυτό από ένα πρωινό δελτίο ειδήσεων, ναι, ναι, ότι θα επενδύσουμε στα ενάέρια μέσα. Είναι μια μονόπλευρη, αν θέλετε, επένδυση και δεν λύνει το πρόβλημα. Πρακτικά, γι' αυτό να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, και να σας αποδεσμεύσουμε, πρακτικά πιστεύετε ότι το φαινόμενο των πυρκαγιών μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά? Και πρακτικά εννοώ ότι μπορεί να υπάρχει μια τέτοια πρόληψη που η αιστεία που εντοπίζεται και γρήγορα ενδεχομένως πυροσβεστική φτάνει να σβήσει και να μην επεκταθεί? Κατά την άποψή μου, ναι. Μάλιστα. Αλλά θέλει είναι πολύ κάτι δουλειά. Το οποίο σας το είπα έτσι, και γιατί εμείς, το έχει πετύχει. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε εφαρμόσει ούτε καν πιλωτικά. Είναι κάτι αυτό που το λέει η ίδια πυροσβεστική. Και αυτό που εφαρμόζει Κύπρος. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στο μαγκαζίνο των Παραπολιτικών. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Yeah.